Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Πριν προχωρήσω, όπως πάντα, πρέπει να ευχαριστήσω τον καλό μας φίλο και συνεργάτη, ο οποίος μας χορηγεί την εκπομπή, τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και τον Βαρόση Λέπτινγκς. Ευχαριστούμε τον Δόκτωρα Μαύρου για την στενή συνεργασία. Να είστε καλά, να έχετε καλές δουλειές πάντα και πάντα μαζί. Και να καλωσορίσω στην απόψινή μου εκπομπή ένα πολύ καλό μου φίλο και είμαι ευτυχής που τον έχω μαζί μου απόψε. Είναι, κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Βασίλη. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω και που σε ακούω. Καλησπέρα στους ακροατές, στους τηλεθεατές του Hellenic TV. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι μια καλή χρονιά με υγεία και δύναμη, μια χρονιά που θα μας βγάλει σιγά σιγά από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία που περνάει ολόκληρο ο πλανήτης το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο, και θα οδεύσουμε με μια νέα αντίληψη, με ένα νέο ανθρωπισμό στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σου, Μιχάλη. Ανταποδίδουμε, ευχόμαστε έτσι να έχουμε καλύτερες μέρες. Είμαι σίγουρος ότι με μεγάλη προσοχή και ευθύνη ο καθένας μας απέναντι στον εαυτό του και στους άλλους, θα τα καταφέρουμε να έχουμε καλύτερες μέρες και θα ξεπεράσουμε αυτό το δύσκολο, τη δύσκολη περίοδο και θα μπούμε και πάλι στην ομαλότητα, έτσι, για να κάνουμε αυτά που μας έχουν λείψει πολύ, Μιχάλη, έτσι. Βέβαια, μας έχει λείψει η κανονικότητα, μας έχει λείψει η δραστηριότητα, μας έχει λείψει η επαφή με τους αγαπημένους μας, η αίσθηση της άνεσης, κίνησης και ελευθερίας των συναναστροφών, που για τον άνθρωπο είναι θεμελιώδης ανάγκη. Είναι κάτι το οποίο στερηθήκαμε όλοι, όλος ο πλανήτης, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με αυστηρότερα ή λιγότερο αυστηρά μέτρα, αλλά είμαι σίγουρος ότι το 2021 θα είναι μια χρονιά που το φως της ελπίδας, η ανατολή της αισιοδοξίας θα ανατείλει σε όλους μας. Και επί τη ευκαιρία, επειδή όταν μιλάμε πάντα νιώθω ότι εκπροσωπείς και το κάνεις, δηλαδή δεν είναι ότι μου φαίνεται απλά, εκπροσωπείς τη μεγάλη και δρόσα κυπριακή παροικία, τους συμπατριώτες μας στο Λονδίνο και όχι μόνο, που μας παρακολουθούν, που ανάμεσά τους είναι και πάρα πολλοί συγγενείς μου, τα αδέρφια του πατέρα μου, τα περισσότερα ζουν στην Μεγάλη Βρετανία. Mm-hmm. Βεβαίως, έχω πάρα πολλά ξαδέρφια, πολλούς Μιχάλιδες, αν θες να σου το πω απλά, γιατί τους Γιούδες τους ονόμαζαν Μιχάλιδες, οι περισσότεροι ζουν στο Λονδίνο, οπότε να τους απευθύνω τις ευχές μου, τις ευχαριστίες μου και την αγάπη μου. Είναι μια μεγάλη μερίδα Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων που είναι εκεί και η οποία είναι ζωντανή, ενεργή, δραστήρια και πρωτοπόρα σε πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε για την κρίση όσον αφορά την παροικία μας. Είμαι σίγουρος ότι ναι, το συμμεριζόμαστε αυτό όλοι μας και είναι καθήκον μας να έχουμε έτσι στο νου μας πάντοτε την Κύπρο μας και την Ελλάδα μας, τις ρίζες μας και να έχουμε επαφή με τις οικογένειές μας και τους συγγενείς και φίλους και αυτό κάνεις και εσύ, είμαι σίγουρος. Τώρα αυτή τη στιγμή σε βλέπουν οι καλοί φίλοι τηλεθεατές και όλοι οι Μιχάλιδες είναι κάθονται κάτω και απολαμβάνουν. Εγώ θα στείλω μια μεγάλη αγκαλιά σε όλο το φάσμα της παροικίας και της κυπριακής ομογένειας και πρέπει να πω ότι να κατανοήσουμε ακόμη περισσότερο τώρα από ποτέ πόσο σημαντική είναι η παρουσία των δικών σας μέσων ενημέρωσης σε μια εποχή που η πληροφορία και η ενημέρωση πρέπει να είναι έγκυρη, επιβεβαιωμένη και ξεκάθαρη και ακριβής, χωρίς παρερμηνεύσεις και χωρίς στρεβλώσεις. Ναι, είμαστε πιστοί. Δηλαδή, ναι. Επιτελείται θείο έργο. Ναι, είμαστε πιστοί στα καθήκοντά μας και πάνω απ' όλα έχουμε στη γνώση μας ότι είναι απαραίτητο να είμαστε αληθινοί,
να είμαστε αντικειμενικοί και να είμαστε οι άνθρωποι που θα μεταφέρουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο μας και στην Ελλάδα μας, στους συμπατριώτες εδώ, Ελλαδίτες και Κύπριους, με όλη την αλήθεια, και είμαι σίγουρος ότι ναι, έχουμε εκτιμηθεί για αυτό που κάνουμε και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Εκκινείται περισσότερο το έργο σας. Ναι. Μιχάλη μου, εσύ πώς τα πέρασες? Για να σου πω, ειλικρινής, μας έλειψες. Γιατί είχαμε έτσι προγραμματισμό να σε έχουμε εδώ, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε λόγω πανδημίας. Εσύ πώς πέρασες όλους αυτούς τους μήνες, σχεδόν ένα χρόνο? Περάσαμε και συνεχίζουμε δηλαδή να περνούμε δύσκολα, γιατί τα μέτρα κοινωνικού περιορισμού και ελαχιστοποίησης έως μηδενισμού της επαγγελματικής δραστηριότητας, κυρίως στον κύκλο των ανθρώπων του πολιτισμού, είναι ακόμη ενεργά, βεβαίως. Είμαστε στο σπίτι, κινούμαστε με προσοχή, τηρούμε τα μέτρα. Ο κλάδος των ανθρώπων της τέχνης, του τραγουδιού, της μουσικής, είναι στον πάγο, είναι σε αδράνεια εδώ και ένα χρόνο σχεδόν, και προβλέπω ότι θα είναι και ο τελευταίος εκ των πραγμάτων που, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα επανέλθει, γιατί όταν μιλάμε για συναυλίες και παραστάσεις, εννοούμε για ένα social gathering. Είναι ο ορισμός της κοινωνικοποίησης. Μάλιστα. Οπότε, καλό, μας προβληματίζει ως προς το γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι ζουν οριακά, αλλά ευελπιστούμε ότι και η πολιτεία δεν θα αποστρέψει το πρόσωπό της σε αυτή την πολυπληθή ομάδα εργαζομένων, αλλά και ότι σύντομα οι άνθρωποι αυτοί, όλοι μας δηλαδή, θα επανέλθουμε σιγά σιγά, σταδιακά, δειλά δειλά, σε αυτό που μας αρέσει να κάνουμε. Και αυτό που μας αρέσει να κάνουμε είναι η μουσική, η οποία η μουσική αυτό το διάστημα είναι αυτό που μας κράτησε ενωμένους με το κοινό, γιατί όταν είσαι όλη μέρα σπίτι με τόση πληροφορία καταιγιστική, αυτό που σε παρηγορεί, που σε κατευνάζει, που σου δίνει μια ψυχική ηρεμία, είναι η μουσική. Μάλιστα. Μιχάλη, ακούς και ξένη μουσική, είμαι σίγουρος. Ακούγοντας μουσική, λοιπόν, ποια έτσι μουσικά, ας πούμε, κύματα κινείσαι? Καταρχήν, εγώ είχα πάντα από μικρό την αδυναμία, πες το μικρόβιο, να βλέπω κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα το UK Top Chart. Έτσι. Και από τότε έτσι, για να βλέπω και να ακούω τις εξελίξεις σε χρόνο, ταυτόχρονο, ακούω καταρχήν το τι ακούει ο κόσμος όλος, δηλαδή τις προτιμήσεις του κοινού. Άλιστα. Τώρα για τις δικά μου ακούσματα είναι αρκετά διαφορετικά. Εγώ ακούω κλασική μουσική συνήθως. Ακούω αυτά που άκουγα παλιά, μικρός, από Deepesh Mode, Dire Straits. Γυρνάω και στους αγαπημένους μου Beatles και στους Rolling Stones και αυτά τα κλασικά ωραία, επειδή είπες για ξένη μουσική. Ναι. Γι' αυτό. Να πάμε τότε που ήσουν μικρός. Γιατί εγώ, για να μην ειλικρινείς, σε θυμάμαι όταν εμφανίστηκες στις αφετηρίες. Πόσον ετών ήσουν τότε και πώς, αμήν ήσουν ζυμωμένος βλέποντας αυτό το κομμάτι που παρουσίασες, ήταν ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Κι όμως δεν είχα ιδέα. Πώς προέκυψε αυτό? Βλέπεις, εσύ ήταν προφανώς αυτό που εξέπεμπα, αλλά μέσα μου ήμουνα πολύ αμήχανος. Ναι. Έτρεμα τα πόδια μου, τα χέρια μου. Διατηρούσα τη συγκρότησή μου με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ήταν η πρώτη μου δημόσια εμφάνιση και οι αφετηρίες όντως αποτέλεσαν την αφετηρία για τη σταδιοδρομίας μου. Στην Κύπρο, σε μια περίοδο που δεν υπήρχαν μουσικές εκπομπές, όπως θυμάσαι καλά, Βασίλη μου, θεσπίστηκαν οι αφετηρίες, από όπου ξεκίνησαν αρκετοί άνθρωποι και να δοκιμάζουν και να
να μοιράζονται τα ταλέντα τους και τις δεξιότητές τους. Ένας από αυτούς ήμουν εγώ στο πρώτο κύκλο, όπου έτσι με παρένεση της μητέρας μου, γιατί ήμουν αρκετά εσωστρεφής και τροπαλός, με πήγε από το χέρι, τραγούδησα, κέρδισα τη χρονιά εκείνη και τότε όλα σαν να μπήκαν σε μια πορεία. Βρήκαν τον δρόμο τους, ναι. Βρήκαν τον δρόμο τους, ναι. Μάλιστα. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, μίλησε για τη μητέρα σου. Πες μου έτσι λίγο για την οικογένεια. Πατέρας, μητέρα, έχεις και μία αδερφή, αν δεν αματώμε. Έχω μία αδερφή που είναι μεγαλύτερη μου, είναι εκπαιδευτικός. Μαμά, με δύο πανέμορφα, έχω δύο πανέμορφα νηψάκια. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου κατάγονται από την Κερίνια, από την επαρχία Κερίνιας. Έζησαν την εισβολή. Την εισβολή, ναι. Επακρότης. Ξέρουμε ότι η εισβολή ξεκίνησε από την Κερίνια. Ο πατέρας μου καλέστηκε κατευθείαν στην πρώτη γραμμή, με όσα βέβαια, με όση επάρκεια υπήρχε υλικοτεχνικού υλικού την ημέρα της εισβολής. Κατάγομαι από προσφυγική οικογένεια και εγώ, και ποτέ δεν σταμάτησαν να μας μιλάνε ακόμη μέχρι και σήμερα για το σπίτι τους, για τις γειτονιές τους, για την όμορφη Βόρεια Κύπρο, η οποία αποτελεί ένα διαμάντι και πολύ θα θέλαμε να ζήσουμε, να τη δούμε ελεύθερη και ενωμένη. Ας το ελπίζουμε, γιατί είναι πόθος και καημός αυτό η επιστροφή, Μιχάλη μου. Τα ζήσαμε και τα ξέρουμε και τα βιώνουμε καθημερινά. Πριν φύγεις για την Αθήνα, για να ανοίξεις τα φτερά σου προς την Αθήνα, είχες κάνει και ολοκληρωμένο δίσκο, αν δεν απατώμε, στην Κύπρο, Μετά τις αφετηρίες, οι οποίες επαναλαμβάνω αποτέλεσαν και την αφετηρία, δεν το είπα σχηματικά, το δώρο των αφετηριών ήταν ουσιαστικά η δημιουργία ενός δίσκου. Μάλιστα. Το δώρο ήταν να σου κάνουν ένα δίσκο. Ναι. Και τότε μια ομάδα ανθρώπων με πρωταγωνιστή το δώρο Γεωργιάδη έκανε τον πρώτο δίσκο, τραγούδισα εγώ δικά του τραγούδια και νέα και παλιότερα, γιατί είχε και μουσικό ρεπερτόριο από την δικά του μουσική πορεία. Το υλικό αυτό έγινε στην Κύπρο σε πολύ λίγο χρόνο, αγαπήθηκε ιδιαιτέρως και αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Φαντάζω, Βασίλη, ότι ήμουνα και 15-16, οπότε όλο αυτό μου ήταν εξαιρετικά συνήθιστο. Δηλαδή, άρχισαν τα τραγούδια αυτά να έχουν και απήγηση και να τα μαθαίνουν και οι συμμαθητές μου και οι φίλοι μου και να με αναγνωρίζουν και στον δρόμο και να με χαιρετάνε. Οπότε, για ένα παιδί 16 χρονών, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι πολύ αγαπητό. Μπορώ να πω ότι ήσουν ο πρώτος καλλιτέχνης σε αυτή την ηλικία που πέτυχε να κερδίσει τις καρδιές των συμπατριωτών μας, και γι' αυτό και επειδή είναι ένα ταλέντο εμφύτο. Δηλαδή, έβγαινες κάθε φορά που τραγουδούσες, ξετρελνόταν ο κόσμος. Δηλαδή, και ήταν αποδεγμένο αυτό. Δεν μπορούσε κανείς να έχει αμφιβολία για την ποιότητα της φωνής σου και την αγάπη σου που είχες για αυτό που έκανες. Και το ταξίδι πότε πραγματοποιήθηκε για την Αθήνα? Θέλω να πω ότι αυτή η πορεία στην Κύπρο, και η οποία συνεχίστηκε μέχρι την Αθήνα, είχε ένα σταθμό ο οποίος ήταν ακριβώς το κατόφλι για την Αθήνα, το οποίο θα στο θυμίσω και σε εσένα και σε ένα Βασίλη μου, θα το θυμηθούμε μαζί, ότι ενώ υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία στην Κύπρο, στο δεύτερο σκέλος της θητείας, όταν λίγο πριν την απόλυση, κάποιους μήνες πριν την απόλυση, επιλέχθηκα για να εκπροσωπήσω την Κύπρο μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Eurovision. Ναι. Eurovision. Ακριβώς. Και τότε ήταν που είχαμε έρθει η αντιπροσωπεία της Κύπρου, τότε ήταν που βρεθήκαμε μαζί και αρχίσαμε και κάναμε
Αρκετές συναντήσεις με τις ωραίες υποδοχές από την παροικία, τόσο στο Λονδίνο, στο Μπέρμιγχαμ, στο Μάντσεστερ, και σε άλλα σημεία όπου η παροικία είχε στήσει ωραία έτσι θερμή υποδοχή για να μας καλωσορίσει. Ναι. Δεν θα το ξέρω ποτέ ότι πηγαίνοντας προς τον Μπέρμιγχαμ, το πρώτο πράγμα ήρθε ότι μας άγιασε ο ιερέας της Εκκλησίας. Μάλιστα. Ήμουν πολύ τυχερός εγώ. Ναι. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός εγώ, λόγω του ότι ήμουν μέσα στα μίδια και στις εφημερίες και στο ραδιόφωνο, με επέλεξε το ΡΙΚ και μου πρότεινε να είμαι στην αποστολή για να βοηθήσω, γιατί γνώριζα κάποια πράγματα εδώ και έτσι βοήθησα όσο μπορούσαν. Και από εκεί γνωριστήκαμε πολύ καλύτερα. Έτσι, για να βάλω ένα τέτοιο δική μας σχέση, πότε ξεκίνησε. Ήσουν βεβαίως ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας βοηθήσει και εμάς, γιατί δεν ξέραμε. Ήμασταν κι εμείς υποκαθοδήγηση. Βρέθηκες εσύ, μας βοήθησες στο μέγιστο βαθμό και η Eurovision έγινε έτσι όπως έγινε, τέλος πάντων, και από εκεί ξεκίνησε το άλμα προς την Αθήνα, εφόσον μέσα από την διαγωνισμό του Eurovision με παρακολούθησε ο Γιώργος Χατζινάσιος, ο οποίος την επόμενη μέρα κιόλας με πήρε τηλέφωνο, πήρε δηλαδή στο σπίτι, έψαξε και με βρήκε μέσω των συνεργατών του. Εγώ να σου θυμίσω ότι μετά την Eurovision επέστρεψα πίσω για να ολοκληρώσω τη στρατιωτική μου θητεία, γιατί είχα πάρει μια ειδική άδεια για τα... Ναι. Για την Eurovision. Οπότε ο Γιώργος Χατζινάσιος, βλέποντας αυτό, έβαλε τους συνεργάτες του και λέει: αυτό το μικρό τον θέλω. Πού είναι, στρατό. Τι κάνει στο στρατό? Τι κάνω στο στρατό συνήθως? Υπηρετούν τη μητέρα πατρίδα. Ναι, ναι. Το λέω γιατί στην Ελλάδα έχουν. Ναι. Ο στρατός μπορεί να γίνει και σε μεταγενέστερο στάδιο, με αυτή την έννοια. Τέλος πάντων, λέω: κύριε Γιώργο, κύριε Χατζινάση, μεγάλη μου τιμή, μεγαλύτερη δεν θα μπορούσε να γίνει. Θα είμαι εκεί μόλις τελειώσω, μόλις πάρω το απολυτήριο. Την επόμενη μέρα θα είμαι εκεί και θα είμαι στις οδηγίες και εντολές σας. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η συνέντευξη. Ναι. Ωραία. Μιχάλη μου, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή να ακούσουμε το τραγούδι, να το δούμε, αυτό το βίντεο κλιπ, Άγγιγμα Ψυχής, που ήταν το πρώτο τραγούδι που σε έκανε πιο γνωστό και στην ελλαδική κοινότητα. Χατζινάσου, του μεγάλου μου δάσκαλου και του ποιητή στιχουργού Μιχάλη Μπουρμπούλη, το Άγγιγμα Ψυχής, που ουσιαστικά με βάφτισε στην ελληνική μουσική σκηνή. Μάλιστα. Πάμε να το δούμε και να γυρίσουμε πίσω. Να το αφιερώσουμε, γιατί έχει και ένα συμβολισμό η εσωτερική πίστη αυτές τις εποχές. Πάμε λοιπόν. Εγώ μιλώ με προσευχές για σένα, Μάγισσα. Αν βρεις αγάπη να αγαπάς σαν αίμα σου, να την πονάς, μην την προδώσεις. Γιατί στο φως μιας αστραπής θα γίνει ο χρόνος δικαστής και θα πληρώσεις. Εγώ σιωπώ μες στις φωνές καρδιά, και εσύ μετράς τις αντοχές. Μάγισσα, μάγισσα.
κάτι πονάς, μη την προδώσεις. Γιατί στο φως μιας αστραπής θα γίνει ο χρόνος δικάστης και θα πληρώσεις. Εγώ μιλώ με προσευχές για σένα, μάγισσα. Ενοχές και έντιμα στην καρδιά μου. Λοιπόν, πολύ όμορφο λοιπόν και το βίντεο κλιπ, βγαλμένο από αυτή τη σειρά, την ομώνυμη σειρά, η οποία ήταν για αρκετό χρονικό διάστημα στην ελληνική τηλεόραση. Λοιπόν, μετά να μπούμε σε κάποιες στιγμές που ένιωσες ότι ήσουν στα ύψη και ήσουν ευχαριστημένος και ένιωθες ότι εκπλήρωσες κάποια από τα όνειρά σου. Ναι, τώρα αυτό είναι μια... Ξέρεις αυτό, Βασίλη μου, επειδή είσαι πανεμφυής, είναι μια ερώτηση εκτίμηση πολύ περίεργη να την κάνεις σε ένα τραγουδιστή όσον αφορά τις φιλοδοξίες του, γιατί, ξέρεις, σαν άνθρωποι εμείς, όταν εκπληρώνεις ένα όνειρο, εκεί, αντί να το απολαύσεις, θες να πας στο επόμενο. Ναι. Υπάρχει μια... πώς το λέμε, μια καλλιτεχνική απληστία, να το πω έτσι λίγο ποιητικά και όχι καταχρηστικά. Ναι. Εγώ είχα πραγματικά ό,τι μπορούσα να φανταστώ, ό,τι μπορούσα να κάνω, γιατί μην νομίζεις ότι τα όνειρα και οι φιλοδοξίες είναι μια εικόνα μπροστά την οποία μπορείς να περιγράψεις. Ήθελα να κάνω όλο και περισσότερα πράγματα, να συνεργαστώ με ανθρώπους που θεωρούσα ήταν τα παιδικά μου είδωλα. Ευχής έργων έγινε αυτό πολύ σύντομα. Δηλαδή μετά την συνεργασία με τον Γιώργο Χατζηνάση που κράτησε 2 χρόνια, αμέσως έπειτα ήρθε η συνεργασία με τη Χαρούλα Αλεξίου, με τον Γιώργο Νταλάρα, με την Γλυκερία, με την Ελευθερία Ερβανιτάκη και με όλους αυτούς τους κορυφαίους που για μένα ήταν άπιαστα όνειρα. Αυτά ήρθαν σε πολύ στα πρώτα μου βήματα. Οπότε καταλαβαίνεις τον ενθουσιασμό μου και τη χαρά μου που είχα την τιμή και τη χαρά να βρίσκομαι δίπλα σε αυτούς τους μεγάλους δάσκαλους. Μάλιστα. Μιχάλη μου, έκανες και μία προσπάθεια και μπήκες στην ευρωπαϊκή αγορά με ένα πολύ ωραίο CD με κάποια τραγούδια τα οποία, ας πούμε, ήταν και στην αγγλική, γραμμένα και από σένα οι στίχοι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δώσ' μας περισσότερα γι' αυτό, γιατί ένα από αυτά τα τραγούδια ακουγόταν πάρα πολύ και εδώ. Θυμάμαι εγώ που το μετέδιδα για αρκετό χρονικό διάστημα. Πες με λίγα λόγια γι' αυτό. Everyone Dance. Το Everyone Dance είναι το χέρια ψηλά στην αγγλική του εκτέλεση. Ο στίχος είναι γραμμένος από το Ray Kirby. Αν να σας θυμίσω, μπορεί να μην τον... να μην το θυμάσαι τώρα, αλλά ο Ray Carvey είναι ο lead singer και δημιουργός του group Raymond, οι οποίοι είχαν εκείνο το διάστημα τεράστιες επιτυχίες στην Ευρώπη και κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και ήταν και ο άνθρωπος που με βοήθησε να και με μίλησε λίγο στο εγχείρημα αυτό της διεθνούς, να το πω έτσι, σταδιοδρομίας. Όπως καταλαβαίνει, Βασίλη μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά μόνο και μόνο να το δοκιμάσεις, να το ολοκληρώσεις και να το γευτείς, γιατί εγώ έφτασα ως ένα σημείο που για τα δικά μας δεδομένα, ερχόμενοι από την Ελλάδα ή από την Κύπρο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, επειδή δεν είμαστε γηγενείς,
Είναι πάρα πάρα πολλά. Αλλά το ότι έκανα ένα ολοκληρωμένο δίσκο με ανθρώπους σημαντικούς της δισκογραφίας που είχα και την παρένεσή τους, ο δίσκος, να πω ότι κυκλοφόρησε από την Universal Γερμανίας, που είναι ουσιαστικά το επίκεντρο της Universal στην Ευρώπη. Έγινε μια εξαιρετική παραγωγή, όπου έγινε η μισή στο Λονδίνο και άλλη μισή στη Σουηδία, στη Στοχόλμη. Είχα μείνει για 2 μήνες, εκεί έγιναν οι υπόλοιπες εγγραφές και αμέσως μετά ξεκίνησε η προώθηση αυτού του δίσκου, όπου καταλαβαίνεις εκεί ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αντιπεξήλθα ως ένα σημείο, αλλά για να πετύχει αυτό πρέπει να επιμείνεις και πρέπει να ζήσεις και να αφιερώσεις πάρα πολύ από το χρόνο σου σε αυτό. Και αυτό προϋποθέτει να ζεις εκτός Ελλάδας, να μένεις, να επιμένεις, γιατί δεν περιμένεις να κάνεις κάτι και με τη μία να καταξιωθείς προς Θεού. Είναι από τα δυσκολότερα πράγματα και αν λάβουμε υπόψη και όλους τους μεγάλους Έλληνες που έκαναν καριέρα στο εξωτερικό, ήταν άνθρωποι που έζησαν χρόνια στο εξωτερικό, μεγάλωσαν δηλαδή στην κουλτούρα αυτή την ευρωπαϊκή, είτε γαλλική, είτε εμείς Ρούσους να είναι αμούσχοροι, Βαγγέλης, όλοι αυτοί οι κορυφαίοι που μας έκαναν περήφανους, είναι άνθρωποι που έζησαν έξω και οικειοποιήθηκαν αυτό το περιβάλλον για την κουλτούρα την ευρωπαϊκή. Μάλιστα. Αυτό είναι το... Ναι, θα επιχειρούσες, Μιχάλη, γιατί έζησες και στο Λονδίνο, έχεις κάνει και σπουδές στο Λονδίνο, τότε δεν επιχείρησες. Θα επιχειρούσες τώρα, έτσι, ας πούμε, να κάνεις ακόμα μια προσπάθεια να, λόγω και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των social media που μπαίνουν, βγαίνουν και γίνονται, δηλαδή, πιο εύκολα γνωστά κάποια τραγούδια, κάποιες προσπάθειες. Θα το τολμούσες ξανά αυτό? Κοίταξε, τώρα, Βασίλη μου, έχεις μπει ακριβώς το νόημα της, της σκέψης και του πώς δουλεύει η δισκογραφία την τότε εποχή. Και όταν λέμε την τότε εποχή, δεν μιλάμε πριν 20 χρόνια. Η τεχνολογία αλλάζει τόσο πολύ που αυτό που λέμε έγινε πριν 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια, όταν έκανα την πρώτη προσπάθεια αυτή, έπρεπε να ήμουν εκεί και κάθε μέρα να πηγαίνω από εκπομπή σε εκπομπή, να συναντώ ένα δημοσιογράφο σε ένα άλλο δημοσιογράφο από ένα χωριό της, από μια περιοχή της Γερμανίας, μια περιοχή της Αυστρίας, του Βελγίου, της Γαλλίας. Και ήταν μια τέτοια. Σήμερα τα πράγματα, όπως γίνεται με την τεχνολογία, μπορείς να ανεβάζεις το υλικό σου και από εκεί που δεν το περιμένεις, ανεβάζοντας το υλικό σου, να γίνει μια επιτυχία στο εξωτερικό. Τόσο απλά. Το βλέπουμε να γίνεται, δηλαδή. Είναι πιο εύκολο τώρα, λόγω social media, ξέρεις. Ναι. Η παγκοσμιοποίηση μπορεί να έφερε πολλά κακά, αλλά και καλά. Ναι. Καλά, όπως όλα τα πράγματα που αλλάζουν τη σύσταση και τη δομή της, της παγκόσμιας κοινωνίας. Μάλιστα. Θα το πω έτσι σύντομα, έχεις κάνει και σπουδές και στην Κύπρο και στο Λονδίνο, στο Royal College of London, έτσι, όπου παρέμεινες για λίγο χρονικό διάστημα, φαντάζομαι. Πιστεύεις ότι η σπουδή είναι απαραίτητη φυσικά για να μαθαίνεις κάποια πράγματα, όμως πάνω απ' όλα είναι να το έχεις, να είναι έμφυτο αυτό. Δηλαδή να έχεις την δυνατότητα να εκφράσεις αυτά που λες και να τα πιστέψει αυτός που τα ακούει. Δηλαδή να η φωνή να τραβάει, ας πούμε, τον ακροατή ή τον τηλεθεατή και να τον κρατάει εκεί. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό το θέμα? Είπες πολύ ωραία, Βασίλη, οπότε πώς να το επαναλάβω. Η σπουδή είναι απαραίτητη, γιατί καταρχήν οι σπουδές ήταν σπουδές σε κλασική βάση. Δεν ήταν σπουδές τραγουδιού αμιγώς, αλλά πρέπει να πω ότι αν δεν κάνεις αυτό που αγαπάς, δεν μπορείς να αφιερωθείς, δεν μπορείς να αφοσιωθείς, δεν θα το πάρεις τα σοβαρά. Και καλό είναι, όσο γίνεται δηλαδή, τα παιδιά να έχουν ένα για μένα ήταν ξεκάθαρος ο προσανατολισμός από πολύ νωρίς. Ήταν ευχής έργων και δοξάζω τον Κύριο που μου φώτισε αυτόν τον δρόμο από μικρή ηλικία, οπότε δεν είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Όμως, πολλά παιδιά που ξεκινούν σήμερα, που είναι σε μια ηλικία που σκέφτονται τι να κάνουν, είναι καλό να έχουν μια επαγγελματική κατεύθυνση, η οποία θα τους
αν δεν την έχουν ξεκάθαρη, που είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην την έχουν, τουλάχιστον να καλλιεργείται από το περιβάλλον τους και από τους γονείς τους. Εγώ είχα γονείς οι οποίοι έβλεπαν την κλίση μου και με παρότριναν. Αυτό ήταν και είναι πάντα πολύ σημαντικό. Το πώς, πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Μιχάλη, η ζωή είναι μπροστά μας και ο καθένας μας την απολαμβάνει με τον δικό του τρόπο και κάνει αυτά που αυτός πιστεύει ότι είναι και για τον ίδιο καλά και για τους άλλους. Εσύ, τι είναι αυτά που κάνεις και για τον εαυτό σου και για τους άλλους, για να νιώθουν οι συνανθρώποι σου καλά και εσύ καλά? Ουσιαστικά τώρα είπες το, χωρίς να έχω καμιά πολιτική άποψη, είπες το νόημα του κοινωνικού σοσιαλισμού, που είναι να κάνεις πράγματα τα οποία πάντα να έχουν στόχο το κοινό καλό. Να έχουν στόχο τη δική σου εκπλήρωση στόχων βεβαίως, αλλά πάντα αυτό το πράγμα να δίνει χαρά και αγάπη στο κοινό. Αυτό είναι. Γιατί μάλιστα, διαφορετικά αλαζόνεσαι. Όταν κάνουμε κάτι το οποίο σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας και κανένα άλλο, είναι το ακριβώς αντίθετο. Μάλιστα. Η μουσική για μένα... Ναι. Εγώ, Μιχάλη μου, ουδέποτε πίστεψα ότι έχω εχθρούς, σε καμία περίπτωση, σε καμία απολύτως περίπτωση. Έχω όμως ένα εχθρό, είναι ο χρόνος. Με κυνηγάει. Δεν με αφήνει να κάνω αυτά που θέλω. λοιπόν, έτσι... Να σου πω, ναι. Χωρίς καμία προφροσύνη, εντελώς αντικειμενικά, τώρα επειδή έχω καιρό να σε δω και σε βλέπω, ναι. Έχεις νεώσει. Δεν ξέρω τι κάνεις, τι σου κάνει η καραντίνα. Είπα ξύλο. Δεν ξέρω... Είσαι... Αγαπά. Μιχάλη μου, αγαπάω τους ανθρώπους. Είναι πιο απαλό, ναι, και πιο τρυφερό από, ναι, ό,τι ήταν όταν είχα γνωρίσει το 1997-98. Ναι, στέλνω αγάπη, Μιχάλη μου, και αντλώ αγάπη. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, θέλω να πάμε έτσι εν συντομία, γιατί με πιέζει και ο χρόνος και ο παραγωγός μου λέει ότι πλησιάζουμε το τέλος αυτής της ώρας. Μακάρι να είχα και άλλη πολλή ώρα να μιλάμε. Έχω πολλά πράγματα να σε ρωτήσω και να μάθω και εγώ και οι καλοί φίλοι τηλεθεατές. Θέλω όμως να σε ρωτήσω λίγο για αυτό το καινούργιο πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζεις, βρίσκεσαι στις δοκιμές τώρα, για το ΜΕΓΑ. Μένουμε σπίτι με το ΜΕΓΑ. Πες μου λίγα λόγια αυτό. Το ΜΕΓΑ γεννίασε πριν περίπου ένα χρόνο, εν μέσω πανδημίας, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και λίγο πριν, μια σειρά εκπομπών, στις οποίες η θεματολογία είναι ένας καλεσμένος τραγουδιστής, ο οποίος προσκαλεί με τη σειρά του 3-4 φίλους του και μαζί φτιάχνουν μια μουσική παράσταση. Mm-hmm. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, και ειδικά σε μια εποχή όπου ο κόσμος έβλεπε πάρα πολύ τηλεόραση και είχε ανάγκη από τη μουσική, αυτό λειτουργήσε ευεργετικά. Είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια από το ΜΕΓΑ και έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι ο πρώτος καλεσμένος του 2021. Είμαστε τώρα στις πρόβες. Οι καλεσμένοι είναι δύο αγαπημένοι αλλά και ζωντανοί θρύλοι, ναι, τους οποίους θα δείτε στην... Θα μας πεις το όνομα τους. Είναι ο Γιώργος Νταλάρας και η Άλκης Πρωτοψάλτη. Μπράβο. Θα κάτσω να το δω. Εγώ δεν χάνω. Δεν χάνω κανένα... Μιχάλη Χατζηγιάννη καταρχήν, όπου μπορώ να τον βλέπω και να τον ακούω. Και... Θέλω να το σκρύψω, Βασίλη μου. Είναι... Ναι. Η χαρά μου είναι απερίγραπτη. Νομίζω θα έγινε ένα πρόγραμμα με πολλές εναλλαγές. Mm-hmm. Ευχάριστο και τον ακροατή. Προβάλλεται στην Ελλάδα κάθε Σάββατο στις 9 η ώρα, μέσα από τη συχνότητα του ΜΕΓΑ. Και νιώθω πολύ όμορφα που είμαι και ο πρώτος καλεσμένος στο νέο κύκλο εκπομπών, αλλά κυρίως που έχω δίπλα μου και με τιμούμε την παρουσία τους όλη αυτή η μεγάλη θρύλη. Ωραία. Λοιπόν, συντομία τώρα, γιατί πιέζομαι, ο χρόνος με πιέζει, Μιχάλη μου. Πες μου, ο γάμος πότε θα γίνει? Γιατί περιμένω να πω κουμπάρος.
Σε χρήζω κουμπάρο και χωρίς να χρειαστεί να το κάνεις. Εντάξει, κουμπάρε. Δηλαδή, σε κουμπάρε μου. Εντάξει, κουμπάρε. Λοιπόν, σε πέρα ευχαριστώ. Λοιπόν, πες μου λίγα λόγια για το τραγούδι που θα πάμε να ακούσουμε και να κλείσουμε με αυτό. Το τελευταίο σου τραγούδι. Δεν είχαμε χρόνο. Είχα υπόψη μου να ακούσουμε και να δούμε ακόμα ένα, αλλά δεν μας μένει χρόνος. Μένει όμως χρόνος για να ακούσουμε το τελευταίο σου τραγούδι, το οποίο το παίζω στον LGR και το ακούμε τακτικά. Μην αργείς. Ναι, το Μην αργείς είναι το δεύτερο τραγούδι που κυκλοφόρησε εν μέσω πανδημίας, πριν κανένα μήνα. Ένα τραγούδι σε στίχους της Ελένας Βρεχάλη και εδώ να πω ότι με την Ελένα ξανασμίξαμε μετά από 10 χρόνια πορείας. Ποτέ δεν χαθήκαμε προσωπικά, αλλά καλλιτεχνικά είχαμε ο καθένας ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους. Γι' αυτό έχει τη σημασία του. Ερχόμαστε και πάλι μαζί και αφού είμαστε και οι δύο ανήσυχα πνεύματα, ξαναξεκινούμε ένα κύκλο, γιατί όπως καταλάβαμε στην πορεία ότι οι μουσικοί κύκλοι δεν κλείνουν ουσιαστικά, απλά ξανανοίγουν με άλλα δεδομένα. Όπως είπα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο εκφράζει αυτή τη συνάντηση, ένα τραγούδι που έχει πολλά στοιχεία μουσικά μέσα, δεν μπορείς να το προσδιορίσεις απόλυτα αν είναι έτσι ή είναι αλλιώς, και καλό είναι να μην δίνουμε τίτλους να τα χαρακτηρίζουμε είναι pop ή είναι αυτό. Τα τραγούδια μπορούν να έχουν πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις. Το θέμα είναι, και μόνο σε αυτούς είμαστε υπόλογοι, στο μεγάλο κοινό που το ακούει, και εύχομαι να του αρέσει και να του κάνει συντροφιά αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Και Μιχάλη μου, να μην αργήσεις. Ναι, παρακαλώ. Πες μου. Όχι, επειδή το τραγούδι είναι μην αργήσεις, θα πιαστώ από αυτό, να μην αργήσει να έρθει αυτή η ώρα που θα συναντηθούμε όλοι μαζί από κοντά, ναι, με ασφάλεια, και θα πραγματοποιήσουμε και αυτή τη μεγάλη συναυλία που λέγαμε, αλλά μας διέκοψαν τα γεγονότα, το συντομότερο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι με την πρώτη ευκαιρία θα γίνει αυτό, γιατί ο κόσμος πιστεύει σε σένα και σε αποθύμησαν. Πολλοί ρωτούνε πότε, αλλά η πανδημία δυστυχώς τα σταμάτησε όλα. Ένα πολύ σύντομο μήνυμα σε όλους τους τηλεθεατές που μας ακούνε αυτή την ώρα, και να ξέρεις ότι μας ακούνε παγκόσμια μέσω του ίντερνετ και μέσω του Freeview εδώ στο Λονδίνο, μια πλατφόρμα η οποία έχει πάρα πολλά κανάλια, και είμαστε σε αυτό και είμαστε υπερήφανοι που είμαστε σε αυτό το πλατφόρμα. Καλητήρια, γιατί δείχνει ότι η απήχηση είναι όλο και μεγαλύτερη. Και σε όλους όσους μας ακούνε, να τους στείλω την αγάπη μου, τις θερμότερες ευχές μου, να έχουν καλή χρονιά με υγεία, ελπίδα, αισιοδοξία και θέληση για να κάνουμε αυτόν τον κόσμο καλύτερο. Νομίζω ήταν μια χρονιά δύσκολη, αλλά μια χρονιά που θα μας αφήσει πίσω της κάποια υψηλά νοήματα, τα οποία πρέπει να εναγκαλιστούμε και να προχωρήσουμε αλλιώτικα, γιατί δείξαμε ότι στους κοινούς εχθρούς μπορούμε ενωμένοι να τα ξεπεράσουμε. Αν δεν γίνει αυτό τώρα, δεν ξέρω πότε μπορεί να γίνει. Η ανθρωπότητα πρέπει να μονιάσει, πρέπει να εναγκαλιστεί κοινές αξίες και να πορευτεί μαζί προς το μέλλον. Ο πλανήτης είναι πολύτιμος, πρέπει να το φροντίζουμε σαν το σπίτι μας, γιατί είναι το σπίτι μας. Και μια απέμφθηση στους φίλους, στη μεγάλη οικογένεια συμπατριωτών μου στο Λονδίνο. Καλή δύναμη, κουράγιο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά μην ξεχνάμε ότι εσείς δεν το ξεχνάτε. Απλά το επαναλαμβάνω ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι μια χώρα πρωτοπόρα με κορυφαία επιστημονικά ιατρικά επιτεύγματα που πρωταγωνιστεί στον παγκόσμιο, και έτσι με έγκαιρο εμβολιαστικό σχεδιασμό, με αρκετά εμβόλια και με επαρκές προσωπικό και με κορυφαίους επιστήμονες, αντιμετωπίζει την πανδημία με τον πιο αποτελεσματικό και σωστό τρόπο. Μιχάλη μου, σε πέρα ευχαριστώ. Ήταν τιμή μου ειλικρινά και χαρά μου. Τιμή μου που είσαι ένας καλός φίλος. Εύχομαι όλα σου, αν υπάρχουν και άλλα όνειρα, να πραγματοποιηθούν. Κάθε επιτυχία εύχομαι στο μέλλον, και είμαι σίγουρος ότι
Δεν θα αρνήσει η στιγμή που θα είμαστε μαζί και πάλι να κάνουμε, να δώσουμε στον κόσμο αυτό που πάντα μάθαμε και εσύ και εγώ να δίνουμε. Ειρήνη και γαλήνη στις καρδιές μας. Σου εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα ψηλά, πάντα να είσαι η φωνή της Κύπρου και της Ελλάδας στο Λονδίνο, στην Μεγάλη Βρετανία. Και να τα λέμε και πιο συχνά και από κοντά. Να τα λέμε. Λοιπόν, σε υπερευχαριστώ. Σε αγαπάμε πολύ. Να ευχαριστήσω για τον χορηγό μας όμως, τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου. Ευχαριστούμε τον Δόκτωρο Μαύρου για την στήριξη. Να είστε καλά. Και το Arosy Lettings. Και Μιχάλη μου, θα πάμε να μην αργούμε, να ακούσουμε το «Μην αργείς» και κλείνουμε. Καληνύχτα σου. Γεια σου, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ. Στιγμή. Όνειρο ο κόσμος σου πολύ την υπνοή. Δε με κράτησε έτσι, είναι στα χέρια του κανείς. Όλα μου τα χρόνια ή τα χρόνια να μονείς. Αχ, άλλο μην αργείς, ήδη αργήσαμε πολύ εμείς. Πόσα πέρασα κι εγώ μέχρι στη ζωή μου να σε βρω. Πόσα πέρασα κι εγώ, έλα σαν να ήσουν πάντα εδώ. Πάνω σου με σφίγγεις χωρίς όμως να πνιγώ. Ανασένω μέσα σου κι απ' όλα ηρεμώ. Η καρδιά μου παίρνει απ' τη δική σου πια ρυθμό. Πώς με θεραπεύεις δίχως καν να το σκεφτώ. Αχ, άλλο μην αργείς, ήδη αργήσαμε πολύ εμείς. Αχ, πόσα πέρασα κι εγώ μέχρι στη ζωή μου να σε βρω. Αχ, άλλο μην αργείς, ήδη αργήσαμε πολύ εμείς. Αχ, πόσα πέρασα κι εγώ μέχρι στη ζωή μου να σε βρω. Πόσα πέρασα κι εγώ, έλα σαν να ήσουν πάντα εδώ. Όλοι εμείς. Αχ, πόσα πέρασα κι εγώ μέχρι στη ζωή μου να σε βρω. Αχ, πόσα πέρασα κι εγώ, έλα σαν να ήσουν πάντα εγώ.